Η λαϊκή ετιμιγορία πάει πιο κάτω. Μπροστά οι τράπεζες. Οι προσταγές των ταβαντζίδων. Οι προσταγές των κυρίων Ράιχμπαχ. Η ΔΕΜΗ λέει ότι θα πτωχεύσουμε την ώρα που σιδερώνουν με καυτό σίδερο, που ισοπεδώνουν τη χώρα. Μιλάνε για επικείμενη πτώχευση. Εχέστη Φατμέ στο γενή τζαμί. Την ώρα που κλείνουν χιλιάδες καταστήματα, που καίγονται, αποτεφρώνονται χιλιάδες άνθρωποι και οικογένειες, μιλάνε για επικείμενη πτώχευση και κόκκινες γραμμές. Οι λουκαδάρες, οι μουστάρδες, οι μαγιονέζες, το βούτυρο, τα βούτυρα. Έρχονται, αγόρι μου, έρχονται. Δεν υπάρχουν λοιπόν περιθώρια για εκλογολογία και κομματικά ή εσωκομματικά παιχνίδια. Αν αυτή η κυβέρνηση δεν προφτάσει, η Ελλάδα θα πεινάσει. Ο ανεπάγγελτος πρόεδρος των Ελλήνων βιομηχάνων, ανεπάγγελτος άνευ βιομηχανίας πρόεδρος, ομιλεί και λέει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για εκλογές. Να τον χαίρεται το πολιτικό σύστημα που τον κάνει παρέα. 20 Γενάρη έρχεται η Τρόικα και φέρνει ένα πολύ βαρύ μνημόνιο. Φέρνει ένα βαρύ μνημόνιο. Δηλαδή θα φορτωθούμε το βαρύ μνημόνιο και θα πάμε σε εκλογές σε 5 ημέρες. Θα διαλύσουμε τη Βουλή για να πάμε την αριστερά στο 40-50%. Όχι. Κατάλαβες, δεν παίζει ρόλο η ετιμιγορία του ελληνικού λαού. Αλίμονο να διαλυθεί η Βουλή. Αλίμονο. Αφού έχουμε ορίζοντα ακόμη 2 ετών χουντάρας φασισμού. Έχουμε 2 χρόνια εντολή. Μέσα στο διάστημα αυτών των 2 ετών θα αποφασίσουμε από κοινού πότε θα γίνουν εκλογές. Εισπάσαν περίπτωση όμως, εκλογές τώρα με την έννοια του αμέσου χρονικού διαθέματος, όχι. Πήρε εντολή. Έχει πάρει εντολή από σας για τα επόμενα 2 χρόνια. Πήρε. Ως προς την εντολή, λέει το καθαρά δημοκρατικό θέμα, πρέπει να πω στον κόσμο, αντιλαμβάνω ότι πολλοί αυτό δεν μπορούν να το καταλάβουν, ότι το πολίτευμά μας είναι αντιπροσωπευτική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Τι σημαίνει αυτό? Ο φορέας της πολιτικής νομιμοποίησης είναι το κοινοβούλιο. Το κοινοβούλιο μπορεί να εκλέξει κατά το διάστημα της θητείας του όσες κυβερνήσεις θέλει. Βγάζει, ας πούμε, Παπανδρέου με απόλυτη πλειοψηφία και καθοδόν προκύπτει Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος επικαλείται το κοινοβούλιο της πλειοψηφίας του Παπανδρέου. Και εκεί αρχίζει η δημοκρατία. Εκεί αρχίζουν οι θεσμοί, φίλες και φίλοι. Happy New Year. Bon ané και στους δρόμους. Μην είστε κορόιδα. Θα πάω διαφημίσεις και εντός ολίγου θα σας πω πράγματα που θα γίνουν. Πριν από λίγο το δολάριο, 1,2695 στο ευρώ. Το ευρώ βουτάει, το μαλλί της γριάς. Ναι, το πιο σκληρό νόμισμα του κόσμου, του κόλλου.